Παγώνει όπως όλα δείχνουν η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που επιβάλλει υψηλή φορολογία στα αποστάγματα όπως είναι η ρακή και το τσίπουρο. Σύμφωνα με τον επικεφαλή του αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Σταύρο Ραχοβίτη, την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο θα ισχύσουν ότι ακριβώς προβλεπόταν και πέρσι, γεγονός που ανακούφισε έστω και προσωρινά τους αποσταγματοποιούς του νομού Ηρακλείου. Για φέτος, ναι, δεσμεύτηκε ότι προς το παρόν δεν θα αλλάζει κάτι. Είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο, συζητάμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το καθεστώς και να μπορέσουμε να αποστάξουμε και του χρόνου με αυτή τη φορολογία που μας έχουν βάλει τώρα και τόσα χρόνια. Ο κύριος Αραχοβίτης, ο οποίος παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση των Καζανάριδων του Ηρακλείου, εξήγησε ότι η προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία είναι αναγκαίο κακό. Χρειάζεται ωστόσο να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε και η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο, αλλά και το προϊόν και η παραγωγή φυσικά να προστατευτούν. Προβλεπόταν στην εργαλειοθήκη 2, ούτως ώστε να μπει η φορολογία η οποία υπάρχει στο κράτος, το οποίο είναι τα 12 ευρώ. Έχει το δικαίωμα το κράτος να μπορεί να μας εβάλει το 50% τα 6 ευρώ και να μπορεί να την εμφιαλώσει και να την πουλάσει. Να μας εγκαταργήσει το καθεστώς που έχουμε σήμερα, το οποίο είναι η διήμερη αποσταγματοποίηση και η οποία εμείς έχουμε κατά αποκοπής το 0,59%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η φορολογία μας συμφέρει, ας πούμε, και εμείς είπαμε και στο Υπουργείο και προτείναμε κανένα πρόβλημα να την αυξήσετε, αλλά κατά αποκοπής, δεν μιλάμε για φορολογία. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να παραμείνει ο αγρότης στο αμπέλι και να μπορεί και να καλλιεργεί και να μπορεί να παράγει αυτό το προϊόν που λέγεται ρακή. Προσπαθούν, όπως καταλαβαίνετε, τα μεγάλα συμφέροντα, οι υποτοπιοί, όλοι αυτοί, να τον καταργήσουν αυτό τον κλάδο. Προς το παρόν, είμαστε σε μια διαβούλευση με την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το πάγωμα της διαδικασίας πάντως δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές που προβλέπει η κοινοτική οδηγία δεν θα γίνουν. Με τους αποσταγματοποιούς να τονίζουν ότι αδυνατούν να σηκώσουν μια φορολογία που θα εξομοιώνει τη ρακή με το ουίσκι και άλλα ινοπνευματώδη ποτά. Εάν εφαρμοστούν αυτά που λένε, με τίποτα. Δεν γίνεται καταρχήν. Δεν γίνεται. Γιατί σου λέει δεν υπάρχει μετά. Σε κλείνει τελείως, σε σβήνει. Σου λέει θα είσαι υποτοπιός, θα πληρώνεις αυτό το φόρο. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Οπότε μας κλείνει όλους αμέσως. Θεωρώ ότι προς το παρόν το πάμε καλά. Υπάρχει όρεξη, ας πούμε, από τους βουλευτές οι οποίοι μας στηρίζουν από όλες τις παρατάξεις. Αυτό μπορούμε να το πούμε και ειδικά οι βουλευτές του Ηρακλείου. Και να ξέρετε ότι ο σύλλογος ο δικός μας του Ηρακλείου πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάντα πρωτοστάτης και ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι επιτυχία του Συλλόγου του Ηρακλείου.